Οδηγεί στο καθοριστικό και για τη συνέχεια. Μάλλον resultado que puede estar muy difícil para la continuación del campeonato. Sí, la verdad que sí. El primer tiempo hemos jugado muy mal, hay que reconocerlo. Hemos perdido por eso, porque hay que pensar en el siguiente partido, el miércoles, y de ver los errores y mejorarlos, porque eso es olvidarlo hoy día y pensar en Πράγματι είναι αλήθεια. Πιστεύω σήμερα το παιχνίδι χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και εκεί θεωρώ ότι χάθηκε πολύ ουσία του παιχνιδιού. Από εδώ και πέρα πρέπει να δουλέψουμε, να βελτιώσουμε τα λάθη μας και να πάρουμε οπωσδήποτε στους 3 βαθμούς από το παιχνίδι της Τετάρτης. Πιστεύει ότι είναι καθοριστικό το σημερινό παιχνίδι και η ΙΤΑ σε σχέση με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει αύριο και γνωρίζει τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και ήδη έχει μια διαφορά 2 βαθμών. La resultado de hoy es algo muy importante para el Olympiacos que juega mañana y conoce que Pau ha perdido. Para ellos es importante, nosotros sabemos que hemos perdido, nosotros sabemos que tenemos que seguir mirando para arriba. Creo que lo que haga Olympiacos a nosotros nos interesa cuando juegue contra nosotros, ahora solo pensar en nosotros. Για μας δεν έχει καμία σημασία. Για μας εμείς χάσαμε ένα παιχνίδι και αυτό είναι το δυσάρεστο. Αυτό σκεφτόμαστε και πρέπει να δουλέψουμε. Από εκεί και πέρα, αυτούς μπορεί να τους ενδιαφέρει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς θα μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός να δουλέψουμε για τον Ολυμπιακό. Ποια είναι η πρώτη του εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, τι έχει να πει? Τους πριμένες ειδεσιώνες δε πέλος το ημέρος διάς εκεί έναν καμπιονάτο βρέω. De poco ya me voy acoplando, pero creo que es importante que ganemos. No sé yo, el primer partido como titular, pero pensar en el siguiente. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που ήμουν βασικό σήμερα. Είναι ένα πρωτάθλημα αρκετά δυνατό. Θα ήθελα πολύ να κερδίζαμε σήμερα, αυτό είναι αλήθεια. Νιώθω πολύ άσχημα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αγωνιστικά, ο ίδιος πώς νιώθει τον εαυτό του? Φυσικά, μην τη σύνθεση από την άλλη. Είναι ότι ποιο είναι το 90%. Ναι, φυσικά με την σύνθεση. Τα λουτιμού μινούτε του βεκορίντο. Quizá me falta un poco más por el tanto entrenamiento, que es normal, que de a poco ya las piernas van dejando y tengo mayor precisión. Y ahí cada vez me voy sintiendo mejor. Μια χαρά νιώθω. Θεωρώ ότι έχω αγωνιστικό ρυθμό. Ίσως αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι να βρω λίγο ακόμα τα πατήματά μου και το στυλ και να κολλήσω κάπως το στυλ παιχνιδιού της ομάδος. Αλλά νιώθω πάρα πολύ καλά. Αγωνιστικά ήταν αυτή σήμερα η θέση που τον είδαμε να αγωνίζεται, η δική του θέση που ήταν η κυκλοφορία. Ποδición a jugar fue la posición de hoy. Bueno, después de que nos hicieron primero empezamos con 4-3. Después empezamos con 4-4-2, ahí puse la posición. Ναι, κυρίως το ξεκινήσαμε με 4-3-3, αλλά κυρίως η θέση μου ήταν αυτή στο 4-4-2. Και κάτι ακόμη, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, ήταν σοκαριστικό τόσο για τους ίδιους που δέχτηκαν τον γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά κυρίως για τον κόσμο, ο οποίος τους πιστεύει ότι μπορούν να τα καταφέρουν φέτος. Ένα μήνυμα για αυτόν τον κόσμο. Αφού είναι ένα ρεζουλτάδι el modo que ha venido con el gol en el último minuto, que fue un poco de choque para todo el mundo en el estadio, con los jugadores y los aficionados. ¿Sí tienes algo para decir a los aficionados? Que sigan confiando en nosotros. Nosotros vamos a pelear hasta el último partido por el campeonato. Siempre vamos a pelear por ellos y que, como el día de hoy, que nos sentimos dentro del campo de juego, luchamos por ellos. Να μας πιστέψουμε. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτό το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει καλά στο επίπεδο θέματος, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι, κάθε λεπτό για να πάρουμε τη νίκη και φυσικά αν πάρουμε το πρωτάθλημα θα το αφιερώσουμε και σε αυτούς, εννοείται. Ευχαριστώ.